Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Ψυχραιμία. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τώρα, εδώ είναι κοντά μας η κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Την καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε, κυρία Αποστολάκη. Καλημέρα. Δεύτερη περιφέρεια Αθηνών υποψήφια. Καλημέρα. Ο Σίμος Κενδίκογλου, υποψήφιος βουλευτής στο νομό Ευβίας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Κενδίκογλου. Καλώς ήρθατε και εσείς. Και στο άλλο μας στο στούντιο, ο κύριος Πάγκος Παγιώτη, υποψήφιος βουλευτής με την Δημοκρατική Αριστερά στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα και εσάς. Καλημέρα, κύριε Παγιώτη. Καλημέρα στο πάνελ. Να δώσω μια συνέχεια ουρά στο προηγούμενο θέμα της Χρυσής Αυγής. Που θα λέγω ότι και με τη δική σας ανοχή πάντως των πολιτικών κομμάτων. Όλο το προηγούμενο διάστημα το φαινόμενο αυτό μεγιστοποιήθηκε, κύριε Κενδίκογλου και κυρία Αποστολάκη. Έτσι δεν είναι, γιατί τώρα το ανακαλύψατε βέβαια, αλλά το φίδι τώρα έχει μεγαλώσει πολύ. Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο που το βλέπει κανείς δυστυχώς σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είδαμε όλοι τα ποσοστά της κυρίας Λεπέν στην Γαλλία. Και δυστυχώς δεν είναι ένα φαινόμενο που περιορίζεται στην χώρα μας. Είναι πολύ σωστό αυτό που επισημάνατε. Νομίζω ότι υπάρχει η στρατηγική στην οποία έχει αναφερθεί ο γέρος Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Προσπαθούν να δοξαστούν κρυπτόμενοι, γιατί η έκθεσή τους στο δημόσιο διάλογο, στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις, η ακρότητα και η βιότητα της ιδεολογίας και των επιχειρημάτων τους, είναι βέβαιο ότι θα ξυπνήσει αντανακλαστικά πολλών γενιών, ακόμα και των νεότερων ανθρώπων, των πολύ νέων ανθρώπων που δεν έχουν βιώματα, που ενδεχομένως και η ιστορική τους μνήμη είναι ασθενής, αλλά είναι βέβαιο ότι η εικόνα αυτή είναι μια εικόνα μεγάλης απόθυσης. Ναι, αλλά τι έφταξε για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, κύριε Αποστολάκη? Πρέπει να το δούμε αυτό. Ασφαλώς πρέπει να δούμε. Δεν μπορεί η Χρυσή Αυγή ξαφνικά να φύτρωσε. Ασφαλώς πρέπει να δούμε. Φταίνε πολιτικές. Φταίνε πολιτικές. Έτσι όπως το λέτε, φταίνε πολιτικές, αδιέξοδα, ανασφάλεια και φόβος που καλλιεργούν αυτή τη στιγμή αυτές οι πολιτικές και που οδηγούν σε αυτή την απελπισμένη επιλογή. Δηλαδή θα ψηφίσουμε αυτούς γιατί έχουν έναν λόγο που ενδεχομένως μεταφέρει ένα μήνυμα ασφάλειας και για να τιμωρήσουμε κάποιους. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή την Κυριακή πάμε στις εκλογές για να αποφασίσουμε και όχι για να τιμωρήσουμε, γιατί αυτή η τιμωρία μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα μπούμερα. Να γλιτώσετε την τιμωρία, κύριε Αποστολάκη. Όχι, όχι, κύριε Λιζή, ακούστε. Εγώ επισημαίνω κάτι, ότι μια τιμωρία που είναι τυφλή, που έχει ως αφετηρία τον τυφλό θυμό και την οργή, μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα μπούμεραγκ που θα γυρίσει στο πρόσωπο αυτού που θέλει να τιμωρήσει. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη Χρυσή Αυγή, οι άνθρωποι αυτοί δηλώνουν ότι η κορυφαία πολιτική προσωπικότητα του 20ου αιώνα ήταν ο Χίτλερ. Οι άνθρωποι αυτοί ήδη έχουν επιβάλει ή προσπαθούν να επιβάλλουν τον φόβο και έχουν προσπαθήσει να επιβάλλουν τον εκφασισμό στην ελληνική κοινωνία. Το γεγονός ότι βλέπουμε να γίνονται συγκεντρώσεις πολιτικών κομμάτων. Και οι άνθρωποι αυτοί με έναν τρόπο απόλυτα τραμπούκικο, απόλυτα φασιστικό, δημιουργούν όλες αυτές τις αντισυγκεντρώσεις και όλους αυτούς τους προπυλακισμούς. Είμαστε μια κοινωνία που είμαστε ένα βήμα πριν τον εκφασισμό της. Λοιπόν, εδώ πρέπει να υπάρξει δημοκρατική απάντηση σε αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως συνειδητοποίηση ότι δεν προσφέρεται καμία λύση. Λοιπόν, ένα από τα αίτια είναι σίγουρα το υπαρκτό, σοβαρότατο, εκρηκτικό πρόβλημα των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε σωστά από την ελληνική πολιτεία. Ήρθανε λοιπόν καταρχάς να γίνει συγγραφής καλύπτοντας ένα κενό ασφαλείας που υπήρχε στις γειτονιές της Αθήνας που δοκιμάζονται περισσότερο. Από εκεί και πέρα όμως μεταλλεύτηκαν, όπως είπατε, λάθη και αστοχίες της πολιτικής ηγεσίας. Λίγο αργά πάντως και ο πρόεδρός σας θυμήθηκε την τάξη και την ασφάλεια χθες. Αυτή που είναι μια πολιτική που έπρεπε να την έχετε στο κόμμα σας. Όχι, θυμηθήκατε λίγο αργά. Επειδή ο νόμος Ραγκούση για τη λαθρομετανάστευση λειτουργήσε και σαν μαγνήτης και όξινε το πρόβλημα, νομίζω ότι θυμάστε ότι από τότε αντιδρούσαμε, προειδοποιούσαμε για τις συνέπειες. Ας μην κοιτάξουμε πίσω, να δούμε τι γίνεται μπροστά, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα. Πάντως το πρόβλημα, κύριε Κενδίκογλου, δεν οξύθηκε τώρα τη λαθρομετανάστευση. Όχι, το αλλά είχε ένα ίδιο πρόβλημα. Αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο κόσμος κοιμόταν στα σπίτια του. Ο κόσμος είχε ένα αίσθημα ότι βεβαίως υπάρχουν περισσότεροι από όσους αντέχει η χώρα, όπως υπάρχουν σε χώρες ανεπτυγμένες και κυρίως σε μια χώρα με πρόβλημα, όπως η Ελλάδα με τα μεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα. Αλλά
το ότι ξέφυγε, το ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ασφάλειας πλέον στην καθημερινότητά μας, νομίζω ότι έχει αφετηρία μετά. Μετά ήταν ο μεσαίος χώρος, κύριε Γκλάντογλου. Όταν με τον Όμο Ραγκούση, συγγνώμη σε λεπτό, περνάει το μήνυμα ότι νομιμοποιείσαι στην Ελλάδα, μπαίνεις εύκολα στην Ελλάδα και κάποια στιγμή νομιμοποιείσαι, τότε το χειροτερεύεις το πρόβλημα. Κατηγορείται ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα. Η κατάσταση. Και μετά ήρθαν και οι επόμενοι και στρώσαν και το χαλί. Συγγνώμη, αλλά το 1991. Συγγνώμη, υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στην Αλβανία που λέγαμε τότε να γυρίσουν πίσω. Και να πω κάτι, κύριε Λεριζή. Μόνο ένα πράγμα να πω. Με συγχωρείτε, μόνο ένα πράγμα να πω. Ότι υπάρχει, ακούστε, επειδή είπατε αυτό, ότι στέλθηκε ένα μήνυμα ότι νομιμοποιούνται. Είναι τέτοια η απελπισία στον τρίτο κόσμο, κύριε Λεριζή, που δεν έρχονται στην Ελλάδα για να νομιμοποιηθούν. Και έρχονται στην Ελλάδα πολλές φορές χωρίς να επιθυμούν ο τόπος παραμονής τους να είναι στην Ελλάδα. Να φύγουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η αίσθηση, κυρία Αποστολάκη και κύριε Κεδίκογλου, είναι ότι τα δύο μέχρι σήμερα μεγάλα κόμματα της χώρας, επειδή βλέπουν το κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει καθυστερημένα, που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο μετεξελίσσεται σε πολιτικό πρόβλημα, και επειδή πιέζεστε από τα δεξιά σας, κάνετε προεκλογικά αντίστοιχες κινήσεις. Μια με τον κύριο Χρυσοχοΐδη και τα στρατόπεδα. Μια με αυτά που είπε χθες ο κύριο Σαμάρας από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν είναι κύριο Μετανάστες. Είχαμε πάντα ψηλά στις προτεραιότητες μας. Αφήστε με να ολοκλώσω λίγο τα ποσοστά. Τα ποσοστά που βλέπουμε όμως στις δημοσκοπήσεις, πιστεύω ότι οφείλονται σε ένα μεγάλο βαθμό σε έλλειψη ενημέρωση για το τι είναι η Χρυσή Αυγή. Ευστόχως αναφέρθηκε η κυρία Αποστολάκη στο ότι δοξάζονται κρυπτόμενοι. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί που λένε Χρυσή Αυγή νομίζουν ότι είναι χρυσή ακτή, χρυσή άμμος, ναι, κάτι εξωτικό. Έχουν ξεχάσει, και μην πάμε μόνο στο Χίτλερ και στο Δεύτερο Παγκόσμιο, τα κοριτσάκια που τους χαράζανε σβάστηκε στο μέτωπο. Έχουμε ξεχάσει τον νεαρό που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου σχεδόν. Μάλιστα. Από μέλη της Χρυσής Αυγής. Πιστεύω ότι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει αυτή την προεκλογική περίοδο. Μέχρι τώρα κυρίαρχο είναι το συνέστημα της οργής, το οποίο αναγνωρίζω ότι είναι δίκαιο. Ελπίζω, πιστεύω ότι μπροστά στην κάλπη θα πριτανεύσει λογική. Μην περιμένετε τον οργισμένο να σας πει μπράβο. Οργισμένος δεν θέλει να σας δει στα μάτια. Να ηρεμήσει. Αυτό κάνει. Να ηρεμήσετε. Για να ηρεμήσει, πρέπει να δει αλλαγές. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δει ότι υπάρχει μια προοπτική, υπάρχει ελπίδα ότι δεν θα συνεχιστεί ο κατήφορος όταν θα πάμε σε καλύτερες μέρες. Και πάντως, κύριε Λιριτζή, δεν δίνει προοπτική η Χρυσή Αυγή για το μέλλον της χώρας. Προφανώς όχι. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Τα ίδια θέματα, αλλά. Να πω δύο κουβέντες. Παρακολουθώ τη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των εκπροσώπων των δύο μεγάλων κομμάτων. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν πολιτικές αιτίες για αυτό που συμβαίνει. Και κάποιοι έχουν ευθύνες για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα πώς αντιμετωπίστηκε το μεταναστευτικό στην Ελλάδα. Είναι ένα στοιχείο. Υπάρχει διαφθορά του πολιτικού κόσμου. Υπάρχει ένα κράτος πελατειακό. Υπάρχει η φτωχοποίηση ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε, όλα μαζί αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που μέσα σε μία σύγχυση οδηγεί πολλές φορές σε ακραία, ακροδεξιά φαινόμενα. Και πώς αντιμετωπίζετε τώρα, κύριε Παναγιώτο, τι κάνουμε τώρα, γιατί τώρα είμαστε μπροστά στο πρόβλημα πια. Νομίζω είναι λίγο αργά μπροστά στις κάλπες να λέμε γιατί και πώς. Γιατί αν θέλετε, το πρόβλημα της υπάρχει το πρόβλημα των ευθυνών. Ναι, εδώ, ασφαλώς. Κανένας δεν μπορεί να λέει αφήστε τις ευθύνες στο παρελθόν, δεν πειράζει, να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Θα δούμε και τις ευθύνες, διότι οι ευθύνες, ξέρετε, είναι μέρος της λύσης του προβλήματος. Δεν μπορούν να είναι οι ευθύνες από εδώ και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε κανονικά. Και δεύτερον θέλω να πω το θέμα της ουσίας. Μιλάμε για σταθερότητα, για την επόμενη ημέρα, για κυβερνησιμότητα. Εμείς ως δημοκρατική αριστερά μας ενδιαφέρει και η σταθερότητα και η κυβερνησιμότητα της χώρας. Αλλά λέμε κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι για να επιτευχθεί αυτή η σταθερότητα και η κυβερνησιμότητα μιας χώρας δεν είναι ούτε η αυτοδυναμία λύση, μάλιστα, ούτε η συνεργασία των δύο κομμάτων, δηλαδή τεχνικά ζητήματα. Γιατί πρέπει να μπείτε και εσείς είναι μέσα για να είναι ουσίας. Είναι ζήτημα ουσίας. Δηλαδή. Ποια είναι η ουσία? Δεν μπορεί η χώρα να προχωρήσει αν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Όχι άλλη λιτότητα. Πρέπει να σταματήσουν τα μέτρα λιτότητας που οδηγούν σε μια ύφεση η οποία τεινάζει τη χώρα στον αέρα.
γίνεται πλέον αντιληπτό από όλη την Ευρώπη. Αυτό που λέτε όμως, κύριε Παναγιώτη, αυτό ακούγεται σαν σύνθημα. Για να σταματήσει η λιτότητα, δεν χρειάζεται ένα προεδρικό διάταγμα που να λέει σταματάει αύριο η λιτότητα. Όχι. Ξέρετε κάτι, τα δύο κόμματα. Το λέτε με μεγάλη ευκολία η αριστερά αυτό. Βεβαίως, έχουν δεσμευθεί σε ένα πρόγραμμα μέτρων που το επίκεντρό του σε ένα μεγάλο μέρος, δεν μιλάω για τις διαστατικές αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις, είναι μέτρα λιτότητας. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει η οικονομία πρώτα. Δεν αντέχει η κοινωνία αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν δεν βάλουμε ένα φρένο σε αυτό και αν δεν δούμε ότι κανένα οικονομικό σχέδιο εξόδου από την κρίση δεν μπορεί να γίνει ερήμη της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η ευθύνη των δύο μεγάλων κομμάτων. Θα το συζητήσουμε. Έχουν αυτό είναι και το θέμα. Αυτή την κατεύθυνση. Θα το συζητήσουμε και το τι και το πώς όμως. Και το τι συγκεκριμένα πρέπει να γίνει αμέσως, κύριε Αποστολάκη, αλλά και το πώς. Δηλαδή και στο επίπεδο της πολιτικής εξουσίας και με βάση ποιο πρόγραμμα. Κύριε Λυριτζή, μισό λεπτό. Κύριε Παναγιώτη, να πάμε στο διάλειμμα. Μία παρατήρηση. Δεν μου λέτε, μέχρι τώρα είχε αναπτυχθεί ένας μνημονιακός δογματισμός. Λέγανε πολλοί. Μνημόνιο και ξερό ψωμί, αλλιώς η καταστροφή. Αυτό ήταν το δίλημα. Δεν μου λέτε σήμερα τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Ευρώπη, πώς αντιμετωπίζεται, πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί, πώς διαμορφώνονται νέα πλαίσια και νέες δυνατότητες. Τελεία, κύριε Παναγιώτου. Σταδιακά... Θα έχουμε μισή ώρα μετά να τα συζητήσουμε όλα και να ξεκινήσουμε πάλι από εκεί. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία με βάση του. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Μουσολαγγί, δεν έχουμε χρόνο. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να έχουμε μετά τον χρόνο να πείτε και εσείς και ο κύριος Κεδίκογλου και ο κύριος Παναγιώτου. Πάμε λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω τι λέτε πάντως. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα ότι σηκώνεται ο κόσμος και φεύγει και η νέα γενιά. Φεύγει από τη χώρα. Εντάξει, δεν ξέρω τι λέτε για τις αντιπαλότητες και τα φαινόμενα κτλ. Φεύγει... Ότι έχει διαμορφωθεί, κυρία Αποστολάκη, κύριε Κεδίκογλου και κύριε Παναγιώτου, ένα περιβάλλον οικονομικό και πολιτικό τέτοιο που είναι όχι αποθητικό απλώς. Δεν αντέχεται. Και όσοι έχουν τη δυνατότητα ψάχνουν να φύγουν. Να φύγουν και υπάρχει ένα κόσμο ο οποίος είναι σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Και επομένως τα κόμματα λέω. Πρέπει να μπροστά σε κάλπες. Σήμερα σε μια εβδομάδα θα ψηφίσουμε. Με προοπτικές που λέει και ένας φίλος. Λοιπόν, να πούν πολύ συγκεκριμένα αν μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει, να μπει σε έναν δρόμο αλλαγής προς το καλύτερο. Ή η προοπτική που μας υπόσχεστε είναι θα σας κόψουμε, αλλά δεν θα σας κόψουμε πολύ και όχι σε όλους. Κοιτάξτε. Μονίμως. Συνεχώς και αδιαλείπτως. Είναι. Αυτό στο οποίο αναφέρεται για μένα είναι ίσως το πιο εφιαλτικό. Δηλαδή ότι η χώρα έχει ξαναγίνει χώρα με μεταναστευτική... Ναι. Τώρα όμως δεν φεύγουν οι εργάτες όπως φεύγαν το 60, τώρα φεύγουν οι επιστήμονες. Δηλαδή η χώρα φτωχαίνει και η χώρα χάνει την προστιθέμενη αξία της. Κοιτάξτε, και πιάνομαι από αυτά που είπε ο κύριος Παναγιώτου. Νομίζω ότι κάποιοι προσπαθούν να χωρίσουν την κοινωνία σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ αποπροσανατολιστικό. Μα, από τη μία πλευρά, ένα λεπτό κύριε Παναγιώτου, ένα λεπτό αρχηγός, να τελειώσω για να ξέρετε... Ο αρχηγός της παράταξής σας έθεσε αυτά τα διλήμματα. Λοιπόν, αφήστε όχι να εγώ. Μιλήσω, κύριε είναι Παναγιώτου, διλήμματα αφήστε αυτά, να μιλήσω είναι για την παράταξή του κυρίου Βενιζέλου αυτά. Αφήστε να μιλήσω κύριε για την παράταξή μου κύριε Παναγιώτου, ελάτε. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι το μνημόνιο δεν είναι ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Το μνημόνιο, ακούστε να σας πω. Το μνημόνιο έχει πρόνοιες και επιταγές που θα έπρεπε να είναι δικές μας πολιτικές πρωτοβουλίες εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή το σημάζεμα του κράτους και των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, η λειτουργία ενός κράτους που δεν είναι υδροκεφαλικό αλλά είναι αντίστοιχο. Δεν τα κάνατε όμως, κύριε Αποστολάκη. Μα... Το να λέτε ότι έπρεπε να είναι η ευχή αυτή που κάνει δεν λέει τίποτα ναι, σήμερα. Αλλά κοιτάξτε είμαστε τώρα, σε νέα δεδομένα. Πάμε, ακούστε, ή θα πάμε σε ένα διάλογο με όρους πραγματικότητας ή αλλιώς θα η τυφλή καταγγελία από τη Χρυσή Αυγή μέχρι την εξοκοινοβουλευτική αριστερά θα φτάσει το σε θέμα αυτό που ακούστε, θέ, κυρία Αποστολάκη, προοπτική κύριε... μπορείτε να δώσετε στην κοινωνία. Όλος ο κόσμος αυτό κύριε ρωτάει. Οικονόμου, πότε θα βγούμε από αυτό τον εφιάλτη. Ωραία, ακούστε, υπάρχει τέτοια προοπτική. Να δώσω όμως μια απάντηση σε αυτό το γιατί δεν τα κάνετε. Ακούστε, από τη στιγμή που έχετε απέναντί σας κόμματα εξουσίας, άρα κόμματα που έχουν κυβερνητική ευθύνη, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα πείτε όλα αυτά. Βεβαίως πολλά πράγματα δεν έγιναν. Επειδή όμως είναι εύκολο, το Πασόκ... Είναι και αληθινά όμως, δεν είναι απλώς εύκολο. Ακούστε όμως, το Πασόκ είναι ένα κόμμα ευθύνης. Δεν είναι μια γκρούπα που πάει στις εκλογές για να έχει τη μία φορά 10 βουλευτές και την άλλη φορά να έχει 20 ή οτιδήποτε άλλο. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα ευθύνης, δηλαδή παίρνει ευθύνες και αυτό σημαίνει ότι στην κριτική βεβαίως έχει κανείς να του καταλαγίσει πολλά. Άρα... Όπως όμως είπε ο κύριος Παπαναγιώτου,
η χώρα έχει άμεση ανάγκη να κυβερνηθεί. Στις 14 Μαΐου... Γιατί ποτέ έμεινε ακυβέρνητη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έμεινε ποτέ ακυβέρνητη. Δεν ξέρω τι θα γίνει από τις εκλογές της 6 Μαΐου, κύριε Γιατί Λίριζη. Γιατί το μισό λεπτό, κυρία Αποστολάκη, επειδή αυτό είναι όντως σημαντικό. Σας εσείς, απαντώ, λοιπόν. Εσείς είστε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει και το οποίο θέλει να ξανακυβερνήσει. Κυβερνήστε. Το θέμα είναι πώς θα κυβερνήσετε. Όχι αν θα κυβερνήσετε. Αφήστε με λοιπόν να σας απαντήσω. Αυτό εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών. Η χώρα λοιπόν πρέπει να κυβερνηθεί. Με ρωτήσατε αν έχει μείνει ποτέ ακυβέρνητη. Δεν ξέρω εάν επαναληφθούν οι δημοσκοπήσεις, εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα και αν θα κυβερνηθεί. Το ΠΑΣΟΚ, ακούστε, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία αιμονή να γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Βενιζέλος, να βγει αυτοδύναμο ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ζούμε μία περίοδο που η δόξα των αυτοδυναμιών έχει παρέλθει. Ναι, αλλά κυρία Αποστολάκη, δεν αναφέρεται κανείς αυτό το στόχο. Ο πολίτης, και φαντάζομαι μιλάτε με τους ανθρώπους σε αυτήν την περίοδο, αν σας αφήνουν και δεν ρουλιάζουν την ώρα που τους συναντάτε, μιλάτε με τους πολίτες και φαντάζομαι ότι αυτό που σας λένε είναι σκασίλαμα αν θα γίνετε υπουργός ή αν θα έχετε κυβερνητικό θόκο και κυβερνητική εξουσία. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι είμαι σε κατάσταση χωρίς δουλειά. 1 εκατομμύριο και πολίτες. Με μισθούς κομμένους, με τις τιμές στα ύψη. Και η φορολογία επίσης. Με φορολογία 38% μέση φορολογία, η υψηλότερη στην Ευρώπη και χωρίς προοπτική διεξόδου. Δώστε μου λοιπόν την Αυτός απάντηση. Αυτός ο κόσμος λοιπόν θέλει απάντηση η όποια κυβέρνηση. Εσείς, το ΠΑΣΟΚ, οι δυο σας, η αριστερά, οι τρεις σας, οι 15, η εθνική κυβέρνηση. Θέλει μπροστά να υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα του λέει. Έτσι θα κάνω το 1 εκατομμύριο ανέργους, 500.000. Ακούστε έτσι λοιπόν. Θα κάνω. Αυτό θέλει. Ακούστε λοιπόν. Αλλά σας διορθώνω, δεν πάει κανένας από το ΠΑΣΟΚ να πει θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Από πάει, τη Νέα Δημοκρατία γίνεται αυτό που λέει ότι θα σύρω τη χώρα. Ναι, γιατί τώρα έχουν πέσει τα νούμερά σας, κύριε Αποστολάκη. Με συγχωρείτε, όταν έχετε πέσει μέχρι και στα μονοψήφια, είναι προφανές να λέτε αυτά που λέτε. Εάν ήταν αλλιώς τα δημοσκοπικά σας ευρήματα, δεν τα λέγατε αυτά. Κύριε οικονόμου, θέλετε να. Τα ζητάγατε κι εσείς αυτοδυναμία που λέει ο κύριος Σαμαράς. Θέλετε να. Θα με αφήσετε να μιλήσω όμως 5 λεπτά. Θέλετε να σας θυμίσω αυτά που εσείς λέτε. Τα δημοσκοπικά ευρήματα αυτή τη στιγμή δείχνουν βεβαιότητα για το αποτέλεσμα των εκλογών. Ακόμα και στο ποιο κόμμα θα είναι πρώτο. Όχι. Άρα λοιπόν. Αυτά που βλέπαμε μέχρι στιγμή τι δείχνανε, κύριε Αποστολάκη. Αυτά μέχρι την απαγόρευση. Τι δείχνανε. Τα δημοσκοπικά ευρήματα. Δείχνανε τον ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα και με μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τα δείχνανε. Δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν μια μεγάλη ρευστότητα και ένα 40% των πολιτών να λένε ότι θα αποφασίσουν την τελευταία εβδομάδα ή μέσα στην κάλπη. Ωραία. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι νομίζω εύλογο να αναγνωρίζει κανείς σε κάθε κόμμα το δικαίωμα που έχει τουλάχιστον μια παράδοση, το δικαίωμα να διεκδικεί την πρωτιά στις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι θα γίνω οπωσδήποτε, θα διεκδικήσω την πρωτιά σέρνοντας τη χώρα σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Πάμε όμως στην ουσία του ζητήματος. Πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Αυτό περιμένουμε. Επειδή, επαναλαμβάνω, η χώρα έχει ανάγκη από κυβερνησιμότητα. Άρα πρέπει να κυβερνηθεί. Ακούω τον κύριο Παναγιώτου, αλλά ακούω ταυτόχρονα και τον κύριο Κουβέλη, ο οποίος λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Λέω δεν λοιπόν λέει αυτό το ότι πράγμα. Η χώρα. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Κύριε Παναγιώτου, θα πείτε μετά θα τι λέτε. Θα ναι, το δεν το λέει έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πηγαίνω στο διατάφτα, το οποίο είναι όχι συμμετοχή σε κυβερνητικό σχήμα, το οποίο ξέρετε, οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα σήμερα αποκλείεται να είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Σίγουρα, αναλαμβάνοντας να διαχειριστεί μια κρίση τόσο σοβαρή, δεν πρόκειται να απογειωθεί ούτε δημοσκοπικά ούτε πολιτικά. Μάλιστα. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει το εξής. Πρέπει να δοθεί μια πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση με έναν στόχο. Η υλοποίηση του προγράμματος, που έχει άδικα μέτρα, που έχει οριζόντια μέτρα, να πάει όσο το δυνατόν πιο πίσω. Και το ΠΑΣΟΚ, ο Βενιζέλος, μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Αντί δηλαδή για το 2004 να πάμε στο 2015. Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε οικονόμου. Είναι 8 η ώρα και 40 το πρωί, αυτό μας υπόσχεστε. Κύριε οικονόμου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ακούστε, αυτό... Όχι, όχι. Να σταματήσουμε εμείς τώρα. Εμείς μιλάμε για προοπτική και εσείς μας λέτε παρακαλώ. Θα πάνε τα οριζόντια λίγο πιο αργά. Όταν λέγαμε παραδιαπραγμάτευση πριν από 2 χρόνια, μας λέγανε ότι. Για να... Ακούστε. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, μην κάνουμε παιχνίδια και πονηριές. Υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις στη χώρα. Λέει κανείς ότι θα βγούμε από αυτές τις ανηλυμένες δεσμεύσεις και δεν είναι. Αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος ταυτισμένος με τη δραχμή. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος η παραμονή της χώρας στο ευρώ για μας. Το μνημόνιο λέμε εμείς. Αφήστε στην παραμονή. Υλοποίηση... Παραμονή συμφωνούμε όλοι. Λοιπόν, το μνημόνιο είναι μονόδρομος. Ακούστε. Μπορεί να υπάρξει μια άλλη. Ναι, κύριε Δικολού. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Δεν αφήνουμε, αλλά λέτε άλλα.
Είναι μονόδρομος η ευρωπαϊκή προοπτική. Με αυτή την πολιτική. Είναι εφικτό κατά την άποψή σας το δόγμα κάποιον παίρνουμε τα λεφτά και δεν κάνουμε τίποτα? Όχι, κύριε Αποστολάκη, μου επιτρέπετε όμως. Ο ίδιος ο σύντροφός σας, ο κύριος Ολάν, λέει έναν άλλο δρόμο. Εσείς μου λέτε το μνημόνιο είναι μονόδρομο. Λα, κάνετε λάθος. Όχι, τον άλλο δρόμο του Ολάντ παλεύουμε. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο κύριος Παπανδρέου, όταν πήγε και συμφώνησε με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή για το νέο σύμφωνο της Ευρώπης, δεν έλεγε αυτά που έλεγε ο κύριος Ολάντ. Που λέει ο κύριος Ολάντ σήμερα. Την έκδοση του ευρωομόλογου. Συμφώνησε σε αυτό που κατέληξε το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Χωρών με τη συμφωνία Μέρκελ-Σαρκοζή. Ο κύριος Ολάντ είναι αντίθετος. Την έκδοση, κάνετε λάθος. Την έκδοση του ευρωομόλογου και τον διαφορετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτως ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν αναπτυξιακές υποδομές. Ποιος το πάλεψε μέσα στα συμβούλια κορυφής? Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά η κυρία Αποστολάκη μιλάει 10 λεπτά. Θα μιλήσετε άλλα 10 εσείς. Και ποιες είναι σήμερα οι βασικές δεσμεύσεις του Ολλάντ για την αντιμετώπιση της κρίσης? Κυρία Αποστολάκη, δεν γίνεται. Μόνο αυτό να πω. Είναι η φορολόγηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, είναι ο νέος ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι η έκδοση του ευρωομόλογου. Αυτά δεν λέει ο Ολλάντ. Αυτά δεν λέει το Πασόκ ότι θα παλέψει για να ανατρέψει. Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Μέχρι χτες λέγατε ότι είναι μονόδρομο. Μέχρι χτες λέγατε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι είναι, κύριε Παναγιώτη. Θα τα κάνει η Ελλάδα. Πάμε στον κύριο Κεδίκογλου, παρακαλώ. Κυρία Αποστολάκη, μην μας πείτε εσείς τώρα ότι εγώ, παιδιά, δεν έχω σχέση με το μονόδρομο. Γιατί τα έχετε υπογράψει. Θα σας μιλήσω διαφορετικά. Ναι, έχουμε υπογράψει ότι αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν. Πιο πολύ ήταν στο. Όχι μόνο οι στόχοι και το πρόγραμμα. Αφήστε αυτό με τους στόχους. Κανείς δεν θέλει να έχουμε έλλειμμα και χρέος. Οι στόχοι είναι για όλους κοινοί. Ούτε έλλειμμα θέλουμε ούτε χρέος. Εσείς έχετε υπογράψει και το πρόγραμμα. Όχι. Και τώρα μην βγείτε να μου πείτε, εγώ δεν ξέρω. Έχουμε βγει και έχουμε πει ότι θα τηρήσουμε αυτούς τους στόχους και υπάρχουν ισόποσα μέτρα. Θέλω να σας πω όμως επί της ουσίας τι χρειάζεται η Ελλάδα επιγόντως από την επόμενη κυβέρνηση. Χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα αναζωογονήσει την οικονομία και θα μιλήσω πρακτικά. Πρέπει να αυξήσουμε εξαγωγές, πρέπει να φέρουμε επενδύσεις. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Και σας το λέω γιατί στην Εύβοια, ανεξάρτητα του τι θα γίνει στην κεντρική εξουσία, έχουμε ήδη προχωρήσει σε βήματα με το επιμελητήριο της Εύβοιας και έχουμε ήδη ευωικές επιχειρήσεις, κάνουν εξαγωγές στη Ρωσία. Ήδη έρχονται Ρώσοι επενδυτές να εξετάσουν project στην Εύβοια. Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η σταθερότητα. Προϋπόθεση είναι ένα καλύτερο φορολογικό περιβάλλον. Πιστεύω ότι και οι εταίροι μας. Παλού ήρθατε, κύριε Κεδίκογλου. Ακούστε με. Συγχωρείτε δηλαδή πάρα πολύ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τόσα χρόνια σταθερότητα δεν είχαμε. Γιατί είπατε από το άνοιγμα στην ψαλίδα εισαγωγών? Αλλά δεν είχαμε, κύριε Λιβιτζή. Τόσα χρόνια σταθερότητα δεν είχαμε. Γιατί καταστρέψαμε την παραγωγική βάση της χώρας? Τόσα χρόνια σταθερότητα δεν είχαμε. Γιατί η ανεργία πάει από το κακό στο χειρότερο? Όταν έλεγα το 2001 ότι βλέπουμε τη φάκα, το τυρί και δεν βλέπουμε τη φάκα. Όταν επιδοτούνται οι αγρότες για να μην καλλιεργούν, αλλά εκεί είναι που μπορεί να δοθεί και το πρόβλημα στους νέους μας. Να λυθεί το πρόβλημα των νέων μας. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια παραγωγική βάση που δεν αξιοποιείται. Έχει δεν νέα. Έγιναν μόνο τους, κύριε Κεδίκογλου. Και εσείς και το Πασόκ. Κύριε Λιβιτζή, μέρη σε ένα κομμάτι της και αριστερά. Κάντε το ίδιο λάθος. Να δούμε, έχουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα κλείσουμε και θα μιλήσουν οι υπόλοιποι. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω, θέλω να πάμε μπροστά. Να μου πείτε λοιπόν ότι αυτά που λέτε πρέπει, να μου πείτε τι είναι από αυτά που πρέπει να γίνουν να γίνουν και πώς θα γίνουν και από ποιους. Διότι η κουβέντα γενικώς θα το κάνετε μαζί. Είναι προαποφασισμένο να προχωρήσει. Ποιος θα κυβερνήσει θα το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες. Εγώ πάντως σας λέω ότι ο προνομιακός μας εταίρος, ο προνομιακός εταίρος, είναι ο χώρος αυτού που λέγεται αριστερά της ευθύνης. Και βέβαια, ξεχνάτε και κάτι άλλο. Ξεχνάτε και κάτι άλλο που πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα. Όχι μόνο η σπατάλη του δημοσίου χρήματος, αλλά και η διασπάθησή του. Και θέλω καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που άσκησε ο εισαγγελέας ο κύριος Πεπόνης στη διοίκηση της ΕΡΤ για την υπόθεση του Champions League, αλλά φοβάμαι ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και τώρα μαθαίνω ότι πάνε να κάνουν exit polls τελευταία στιγμή με απευθείας ανάθεση. Δεν ξέρω πόσο θα το κοστολογήσουν, σε ποιον θα το δώσουν. Αυτά τα πράγματα, κύριε Λιβιτζή, πρέπει να σταματήσουν. Επειδή πάντως το λέει ο κύριος Κεδίκογλου και έχετε ασχοληθεί πολύ έντονα με την ΕΡΤ, εσείς
Τι σκέφτεστε να κάνετε για αυτό το θέμα? Η ΕΡΤ πρέπει να είναι πέρα από ενημερωτικό και, αν θέλετε, ψυχαγωγικό εργαλείο, πρέπει να είναι και αναπτυξιακό εργαλείο. Mm-hmm. Σας είπα προηγουμένως για τη σημασία των εξαγωγών και των επενδύσεων. Η ΕΡΤ μπορεί να έχει 5 δορυφορικά προγράμματα. Στην πενταετία του κυρίου Καραμαλή, κύριε Κεδίκοβλου, δεν υπήρχαν σκανδαλώδη συμβάσει στην ΕΡΤ. Όχι, με προκαλείτε τώρα πραγματικά για το ζήτημα. Σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, ήταν μικρότερο. Σκανδαλάκια. Να σα πω κάτι. Γιατί εδώ μου λέτε. Υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους και συζητάτε για αυτά τα θέματα. Και να σας πω κάτι, κυρία Αποστολάκη. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχα προκαλέσει 2 υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Μάλλον ο ένας ήταν καθαρά του ΠΑΣΟΚ, ο άλλος προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ. Οι οποίοι καλύψανε τη διοίκηση της ΕΡΤ. Και υπενθυμίζω, είναι μια υπόθεση που προσέφερε η ΕΡΤ 10,5 εκατομμύρια το χρόνο για το Champions League, τη στιγμή που κανένα ιδιωτικό κανάλι δεν προσέφερε πάνω από 2. Και το ξέρω όλη πιάτσα. Ελάτε, παιδιά, να πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Παρά τις κόντρες, μετά θα φύγει τα αγκαλιά από το στούντιο. Καλά, αφού. Όχι, κοιτάξτε. Θέλω να πω. Εδώ θα με αγκαλιά στην κυβέρνηση. Χρειάζεται να ακούσει διακριτές σαφείς και συγκεκριμένες θέσεις για τα δύο πράγματα διακριτά διαφορετικά. Κλείστε. Είναι ο επαναπροσανατολισμός της εξωτερικής οικονομικής μας πολιτικής. Mm-hmm. Έτσι, η ανάπτυξη σχέσεων με χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ισραήλ, για τις οποίες δεν ενδιαφέρθηκε το ΠΑΣΟΚ, και από όσο ξέρω η εμπειρία μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστρέψει τις ελληνορωσικές σχέσεις. Ξέρετε πολύ καλά τι θα σηματοδοτήσει μια συμφωνία, για παράδειγμα, για το South Stream, που είναι ακόμα ανοιχτή, θα λειτουργήσει σαν μαγνήτης για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. Αλλά να σας πω και ένα πολύ απλό μέτρο, κύριε Λιριτζή, που το κάνανε στην Ισπανία και πήρε μπροστά ο κατασκευαστικός τομέας. Δώσανε δεκαετή άδεια παραμονής σε όποιον αλλοδαπό αγοράσει σπίτι αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Έχουν μείνει κουφάρια τα σπίτια. Λοιπόν, κουφάρια. Πουλήσανε. Ολόκληρα χωριά μένουν τα σπίτια έτσι και κάτω και τα κλάδια. Πουλήσανε 200.000 σπίτια σε ένα χρόνο όμως. Εισέρευσε στην οικονομία τους ένα ποσό. Το μοντέλο ανάπτυξη πάλι οικοδομή είναι. Τα ίδια και τα ίδια. Να σας πω, κύριε Λιριτζή, η οικοδομή, πρώτον είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, διαχέονται αυτά τα λεφτά. Η άδεια παραμονή στην Ελλάδα, κύριε Κεδίκοβλου, για ποιον είναι κίνητρο σήμερα? Η άδεια παραμονή στην Ελλάδα, για ποιον είναι κίνητρο? Για τους Ρώσους. Για τους Ρώσους. Δηλαδή αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης, να έρθουν οι Ρώσοι. Νομίζω πιέζεστε από τον κύριο Καμένο, ο οποίος έχει με τους Ρώσους πάρει εδώ σε εσάς. Πληροφορώ ότι ούτε ο κύριος Καμένος, ούτε ο κύριος Καρατζαφέρης έχουν καμία σχέση με τους Ρώσους. Εγώ από τον κύριο Καμένο που λέει να φύγουμε από εδώ και να πάμε να δώσουν λεφτά οι Ρώσοι, οι Κινέζοι και δεν ξέρω ποιος θα γίνει και άλλος. Ο Πούτιν για πρώτη φορά στα χρονικά είδε αρχηγό αντιπολίτευσης όταν είδε τον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, συζητήθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα και σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν όλες οι προοπτικές για ανάπτυξη σε ένα ευρύτερο πεδίο συνεργασιών. Και σας λέω ότι ήδη στην Εύβοια, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, καρπωνόμαστε. Μάλιστα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές. Λοιπόν, αυτό να σας πω ένα αισιόδοξο σημάδι. Ότι πλεόνασμα. Παιδιά, δεν επιχειρήσεις στην Εύβοια κλείνουν εξαγωγές και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αμέσως. Ωραία. Ναι, κύριε Παναγιώτου, μπορείτε μετά να απαντήσετε όλοι μαζί ποιος, τι και με ποιον. Αυτό θα είναι το τελευταίο ερώτημα που μας όλους. Γιατί δεν έχουμε για τελείο το χρόνο. Να πω δύο κουβέντες. Ξέρετε, προεκλογικά, ακούω και τα δύο μεγάλα κόμματα να λένε αρκετά σωστές ιδέες. Πολλές σωστές ιδέες. Μπορεί να μην συμφωνώ με όλες, αλλά η αλήθεια είναι ότι λέγονται και σωστά πράγματα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Μόνο το ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι προεκλογικά λένε αυτά και όταν γίνονται κυβέρνηση κάνουν εντελώς τα αντίθετα. Θυμηθείτε, το 1974 λέγαμε το 90, το 2004 επανίδρυση του κράτους. Τι έγινε? Λέγαμε αργότερα, ο κύριος Παπανδρέου έλεγε να φτιάξω ένα νέο φορολογικό νόμο, δίκαιο, με δίκαιη κατανομή βαρών. Δεν έγινε ποτέ τίποτα. Λέγαμε ανάπτυξη και θα πάρουμε ξέρετε πόσες φορές τα τελευταία χρόνια ακούμε ανάπτυξη, ανάπτυξη και δεν έχει γίνει τίποτα. Ξέρετε πόσες φορές ακούμε προστασία, κοινωνική προστασία, και αντίθετα αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι η κατάλυση αυτού του οποίου υπήρχε μέχρι τώρα, με στρεβλώσεις, με ανάγκη διορθώσεων, αλλά εδώ πηγαίνουμε πλέον σε διάλυση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, η αναξιοπιστία του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος. Εγώ δεν λέω ότι δεν λέγονται σωστά πράγματα κατά καιρούς. Το θέμα είναι τι εφαρμόζεται, και είπατε τι για την γίνεται. Αναξιοπιστία τώρα. Πώς θα μπορώ εγώ τώρα να έχω εμπιστοσύνη, για παράδειγμα, στη Δημοκρατική Αριστερά,
Όταν σήμερα. Μισό. Να κάνω την ερώτηση, κύριε Παναγιώτη. Όταν σήμερα σας ακούω να είστε λαύροι εναντίον του μνημονίου, την ίδια στιγμή που λέτε ότι είναι μια δανειακή σύμβαση που η χώρα την έχει υπογράψει και επομένως πρέπει να τη σεβαστούμε, και θέλουμε να, αλλά είμαστε λαύροι εναντίον του μνημονίου, και ενώ είστε επίσης ανοιχτοί για συνεργασίες κυβερνητικού χαρακτήρα. Με ποιους? Το Πασόκ έχει υπογράψει και λέει: εγώ αυτό θα το εφαρμόσω που το έχω υπογράψει. Ναι. Πώς θα συνεργαστείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, με το Πασόκ, ναι, αφού με τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλετε, αφού εσείς δεν λέτε εντάξει, υπογεγραμμένο είναι, αλλά εμείς θέλουμε να απαγγιστώθουμε, ναι, σηκωθούμε να φύγουμε. Να δώσω, και κυβερνητική να δώσω τρία ασφαλούς ερωτήματα. Ναι. Τρία ερωτήματα, τρεις μικρές απαντήσεις, ναι, θα δώσω. Πρώτον, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Σωστά η δημοκρατική αριστερά δεν ψήφισε το μνημόνιο. Διότι πίστευε ότι αυτή η συνταγή είναι καταστροφική για τη χώρα. Ωραία, μάλιστα. Σήμερα αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές. Λέτε, έρχεται... δεν είναι. Μα κοιτάξτε όμως, λέτε δεν είναι μονόδρομος, αλλά εγώ το σέβομαι. Όχι. Λέμε το εξής. Ότι η χώρα είναι δεσμευμένη. Είμαστε σε ένα πλαίσιο αλληλοεξαρτήσεων στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να παραμείνει η χώρα στην Ευρώπη. Και λέμε ότι μας ενδιαφέρουν η αλλαγή εκείνων των συσχετισμών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα θα γίνουν το βράδυ των εκλογών. Και στην Ευρώπη που εξελίσσονται αυτή η αλλαγή των συσχετισμών, έτσι ώστε να διαμορφωθούν προϋποθέσεις πραγματικής και ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε η χώρα σταδιακά να απαγκιστρωθεί από όλες τις επαχθείς αυτές ρυθμίσεις οι οποίες οδηγούν στην καταστροφή της χώρας. Είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση μας. Ωραία. Δεν λέμε τώρα τρελά που, πράγματα. Ωραία, τώρα δεν λέμε τυποδιοκτισμούς. Τώρα που έχει στρίψει λοιπόν λίγο φιλοευρωπαϊκά. Πολιτικών εξελίξεων. Μισό λεπτό. Τώρα λοιπόν που έχει στρίψει λίγο φιλοευρωπαϊκά και ο κύριος Τσίπρας, και ο οποίος λέει ότι και εμείς, εν πάση περιπτώσει, διαπραγμάτευση. Να φύγουμε από το μνημόνιο. Γιατί δεν τα βρίσκεται από τη μαζί μου, σας έχει κάνει πρόταση συνεργασίας. Να σας πω, ο κύριος Τσίπρας δεν λέει μόνο αυτό. Το λέει επικοινωνιακά αυτό, αλλά λέει ότι την επόμενη ημέρα εγώ θα καταγγείλω τη σύμβαση. Ναι. Και θα κάνω παύση πληρωμών με την Ευρώπη. Λέει και αυτό όμως. Mm. Πρέπει και αυτό να συνυπολογιστεί. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας χτες είπε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί και με τον κύριο Καμένο. Μάλιστα. Και να βάλει ενδεχομένως και πρωθυπουργό, αν θέλει, την κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Mm-hmm. Ξέρετε κάτι. Αυτά μου φαίνονται πολύ επικοινωνιακά, για να μην πω καμία χειρότερη λέξη. Είναι απαράδεκτη να ψαρεύουμε σε θολά νερά. Η δημοκρατική αριστερά, σαν υπεύθυνη δύναμη, υπεύθυνη αριστερά, δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι του τυχοδιοκτισμού. Με ποιους θα συνεργαστείτε τότε, κύριε Παναγιώτο? Συνεργαστείτε με αριστερά, την άλλη δεν πάτε. Από το Πασόκ δεν πάτε. Ακούστε να σας πω, η συνεργασία θέλει προϋποθέσεις, θέλει εξελίξεις. Με ένα Πασόκ μνημονιακό, συντηρητικής εφαρμόσιμης πολιτικής, εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, το λέμε. Ας αλλάξει το Πασόκ, να δούμε. Πρέπει να θέλει και η ελληνική κοινωνία. Ας δώσει δύναμη στις εκλογές το βράδυ στη δημοκρατική αριστερά, ας της δώσει ποσοστά, ας της δώσει, αν θέλετε, πολιτική ισχύ, να πάρει την πρωτοβουλία, να διαπραγματευτεί. Τελεία, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, στο ζήτημα της πολιτικής εξουσίας, λοιπόν, τώρα, κύριε Αποστολάκη, επειδή και ο χρόνος είναι δραματικός, αλλά... Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να μιλάει κανείς και να διατυπώνει πολιτικές θέσεις και πόσο δύσκολο είναι να τις υλοποιεί. Ασφαλώς. Είναι πολύ πιο αυτή τη στιγμή εύκολο να κάνει κανείς κριτική στο Πασόκ, που είναι ένα κόμμα εξουσίας και που έχει διαχειριστεί ευθύνες. Εγώ λέω το εξής. Ο ιδεολογικά συγγενής χώρος του Πασόκ για συνεργασίες, για προγραμματικές συγκλήσεις, είναι ο χώρος της ευρύτερης κεντροαριστεράς, ο χώρος που ασπάζεται τις ίδιες απόψεις και τις ιδέες. Πώς εκπροσωπείται σήμερα στο πολιτικό φάσμα από την. Πώς εκπροσωπείται ο χώρος αυτός? Από την δημοκρατική αριστερά που αποκαλείται ως η αριστερά της ευθύνης. Έτσι δεν είναι? Έτσι λέει. Άρα για μας αυτός είναι ο προνομιακός εταίρος. Άρα. Ακούω ότι η δημοκρατική αριστερά. Κυρία Αποστολάκη, κυρία Παναγιώτη, κάνετε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε υπογράψει. Κύριε Παναγιώτη, σας παρακαλώ. Σας άκουσα, μην κάνουμε διάλογο. Ο κύριος Βενιζέλος μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Να ακούσετε τι θα πω εγώ. Ορισμένες δεσμεύσεις. Λέω λοιπόν ότι εάν η δημοκρατική αριστερά λέει εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με το Πασόκ, υπάρχουν δύο δυνά. Κύριε Παναγιώτη μου, σας παρακαλώ. Μην λέτε όμως πράγματα που δεν λέει η δημοκρατική αριστερά. Στάματε μόνο σας τι λέει. Συνεργάζεται με αυτό το Πασόκ. Με αυτό το Πασόκ. Αυτό είναι η αλλαξαλάκη. Τι να κάνουμε. Εγώ λοιπόν λέω ότι ακούστε να δείτε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Είδαμε αυτόν τον πολιτικό τυχοδιοκτισμό σε ό,τι αφορά
απόψεις για την συγκυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, λέει θα συνεργαστώ με οποιονδήποτε και ο κύριος Τσίπρας τελικά καταλήγει σε θέσεις οι οποίες δεν διασφαλίζουν, δεν εγγυώνται την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και την παραμονή στο ευρώ. Για τις δυνάμεις. Λέω λοιπόν. Με την Νέα Δημοκρατία συνεργάζεται. Λέω λοιπόν. Αν ο κύριος Κουβέλης και τα ποσοστά είναι τέτοια, αν ο κύριος Κουβέλης εμένει στην απόφαση του να παραμένει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, που είναι πιο δημοφιλές σήμερα να είναι κόμμα της δημοκρατίας. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Τότε το ΠΑΣΟΚ κλαίει. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Αν ο κύριος Σαμαράς επιμένει να σύρει τη χώρα σε εξωγές, θα αναλάβει την ευθύνη. Κύριε Παναγιώτη, βοηθήστε μας. Αν ο κύριος Σαμαράς επιμένει με νομή... Θα μας κλείσει, παρακαλώ, σκηνοθέτηση, δεν θα έχουμε χρόνο. Δεν μπορεί να συνεργαστεί η Δημοκρατική Αριστερά. Δεν είναι για μας το θέμα. Κύριε Κεδίκο, εσείς το ίδιο ερώτημα, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Κεδίκο. Αν γίνει πρωθυπουργός, δεν είναι το θέμα του ΠΑΣΟΚ ποιος θα γίνει. Το θέμα είναι να λυθεί το αδιέξοδο της χώρας. Αφήστε να μιλήσει ο κύριος Κεδίκο. Το να μιλάμε για την 7η Μαΐου πριν ξέρουμε το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου είναι πρόωρο. Νομίζω ότι κάθε πρόβλεψη είναι διακινδυνευμένη. Δεν ξέρω τι θα κάνετε για να σκεφτώ αν θα σας ψηφίσω ή όχι. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, για να μας ψηφίσετε θα θέλαμε να πιστεύετε σε αυτά που σκοπεύουμε να κάνουμε. Έχουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα και αυτό καλούμε τους Έλληνες να πούνε εάν θέλουν να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα ή κάποιο άλλο. Το ΠΑΣΟΚ ή το μνημόνιο που υπογράψαμε. Το μνημόνιο είναι στόχη. Η δανειακή σύμβαση έχει όρους για εξυπηρέτηση. Όχι, με συγχωρείτε, παιδιά. Πώς θα μην παρεμβαίνω. Το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Ισοδύναμα μέτρα για να μην κοπούν τα 350 εκατομμύρια από τη συντάξη των συνταξιούχων δεν τα βρήκατε. Και είστε στην κυβέρνηση. Επομένως πρέπει να είστε πολύ συγκεκριμένοι. Μην μου λέτε το είναι στόχοι το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι μέτρα. Είναι και στόχοι, είναι και μέτρα. Σας ανέφερα... Συγκεκριμένα μέτρα. Περικοπές μισθών, συντάξεων. Σας ανέφερα συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να φέρουν εισρωή εσόδων στο δημόσιο, αλλά θέλω πριν κλείσουμε να πω την πιο σημαντική εξίσωση, που είναι ότι η Ελλάδα έχει συρρυκνωμένη παραγωγική βάση, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει και πολύ καλά νεαρά μυαλά, νέους επιστήμονες. Πρέπει αυτά τα δύο να τα παντρέψουμε. Να βοηθήσουμε τους νέους Έλληνες επιστήμονες, όχι μόνο να μείνουν στη χώρα, αλλά να ενισχύσουν τη χώρα τους, να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα με την ενίσχυσή μας για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και για την αύξηση των εξαγωγών. Ελία και Παύλα, καλή επιτυχία σε όλους. Τίποτα, κύριε Αποστολάκη, διάλειμμα, επιστρέφουμε. Παρακαλώ, πρέπει να μην καταλάβει.